συγκλονιζόμαστε κάθε φορά που ακούμε ιστορίες ανθρώπων, ειδικά νέων ανθρώπων, οι οποίοι χάνονται άδικα. Το δρόμο του παίρνει πλέον το έργο της κατασκευής του ενδιάμεσου οδικού τμήματος Χερσόνησος Νεάπολη του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης μήκους 22,4 χιλιόμετρων. Τη σχετική σύμβαση του έργου υπέγραψε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στο οποίο μετέβη το μεσημέρι. Επιτέλους η Κρήτη να αποκτήσει τον βόρειο οδικό άξονα που της αξίζει. Όσοι μιλούσαν για τον ΒΟΑΚ εκ μέρους της προηγούμενης κυβέρνησης, ουσιαστικά, και θα το πω απλά όπως το αισθάνομαι, κορόιδευαν τους συντοπίτες μας, τους κριτικούς, καθώς δεν υπήρχε ούτε μελετητική οριμότητα, ούτε χρηματοδότηση, ούτε καν ενιαία χάραξη. Στην υπογραφή της σύμβασης παρών ήταν ο Υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τη σημασία του έργου του βόρειου οδικού άξονα Κρήτη στο σύνολό του και πιο συγκεκριμένα από την Κίσαμο μέχρι και τη Σιτία, όπως χαρακτηριστικά είπε. Η Κρήτη πρέπει επιτέλους να αποκτήσει έναν υπερσύγχρονο, ασφαλή αυτοκινητόδρομο. Προβλέπεται η κατασκευή 5 ανισόπεδων κόμβων, 12 γεφυρών μονού κλάδου, 7 σειράγων μονού κλάδου και 23 ανισόπεδων διαβάσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, του οποίου η στάση ήταν καθοριστική για να προχωρήσει το έργο, λέγοντας μάλιστα πως όταν ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα και τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται. Ο Περιφερειάρχης τα είπε λίγο πιο αντικειμενικά, με τις σχετικές εντάσεις που πάντα τέτοιου είδους έργα προκαλούν, γιατί πάντα, το αντιλαμβάνομαι απόλυτα, μπορεί να υπάρχουν τοπικές απόψεις, τοπικά συμφέροντα τα οποία μπορεί να θίγονται από ένα τέτοιο μεγάλο έργο. Τα επιμέρους προβλήματα που υπάρχουν με τις απανοτριώσεις που θα συμβάλλουμε κι εμείς να προχωρήσουν ως το δυνατόν συντομότερα. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης είναι το τελευταίο έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της χρηματοδότησης για την κατασκευή των ευρωπαϊκών αυτοκινητοδρόμων και η αναγκαιότητα να υλοποιηθεί είναι τεράστια, με δεδομένη άλλωστε όχι μόνο την επικινδυνότητα, αλλά και την παλαιότητα πλέον της υφιστάμενης υποδομής. Από τη στιγμή που μπει και στην διαδικασία υλοποίησης το μεγάλο κομμάτι της σύμβασης παραχώρησης που αφορά το τμήμα από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά, όπως είπε και ο Υφυπουργός, μέσα στις 8 Μαΐου αναμένουμε τις δεσμευτικές προσφορές. Νιώθουμε το νησί σαν σπίτι μας και αυτό είναι ένα βήμα ακόμα για να ξεφύγουμε στην Κρήτη από την προ-ΒΟΑΚ εποχή. Ο ΒΟΑΚ είναι ο δρόμος που θα αλλάξει την ιστορία της Κρήτης και είμαστε περήφανοι που υπογράψαμε αυτή τη σύμβαση. Περιμένουμε την επόμενη, τη μεγαλύτερη. Διαμορφώνει τις συνθήκες μιας πολύ καλύτερης εποχής για την Κρήτη, σε μια προϊούσα αναπτυξιακή δυναμική. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο ανάγκητο και Κρήτη μας. Εκτός από τον Υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννης Κουράκης, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Ενετάκης, δήμαρχοι και υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη.